Σταθμό ραντάρ στην Αλεξανδρούπολη, ετοιμάζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, προκαλώντα οργή και κυρίω ανησυχία στην τουρκική πλευρά, που θα επιτηρείται στενά πλέον όπω και ολόκληρη η περιοχή μέχρι τη Συρία. Σύμφωνα με τον Μπουλέντ Ορακόγλου, πρώην επικεφαλή του τμήματο πληροφοριών τη τουρκική αστυνομία, η Αλεξανδρούπολη έχει γίνει ήδη στόχο τη Άγκυρα, αφού θεωρείται ότι απειλεί όχι μόνο το τουρκικό έδαφο, αλλά και Συριακό. Ο ίδιο αναφέρει ότι η στρατιωτική βάση που έχτισαν οι Ηνωμένε Πολιτείε στην Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο οπλοστάσιο εδραιώνοντα την παρουσία τη Αμερική στα Βαλκάνια και το Αιγαίο, ενώ περικυκλώνει και απειλεί την Τουρκία και τη Συρία. Επιθυμώντα είτε μόνιμη είτε εναλλασσόμενη στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα, οι Ηνωμένε Πολιτείε σχεδιάζουν να αυξήσουν τον αριθμό των στρατιωτικών του βάσεων στη χώρα μέσω διμερών αμυντικών συμφωνιών. Σε έκθεση που εκπώνησαν τα ελληνικά Υπουργεία Άμυνα και Εξωτερικών για τι Αμερικανικέ Στρατιωτικέ Βάσει, αναφέρεται ότι 22 περιοχέ έχουν προταθεί για το σκοπό αυτό. Μετά από αναγνωριστικέ επισκέψει που πραγματοποίησαν οι Αμερικανικέ Αρχέ στην Αλεξανδρούπολη, αποφάσισαν να ιδρύσουν ένα κέντρο ραντάρ νέα γενιά ικανό να σαρώνει την περιοχή του Εύρου, τα στενά του Βοσπόρου καθώ και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα διασυνδέσουν το ραντάρ αυτό στην Αλεξανδρούπολη με το σταθμό στη Σαμοθράκη, στη Μαρόνια, ενώ σκοπεύουν να δημιουργήσουν στην Αλεξανδρούπολη επίγειο σταθμό. Το κέντρο επιτήρησης ραντάρ που θα δημιουργηθεί θα διαθέτει επίσης μη επανδρομένο οχήματα και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο. Ταυτόχρονα θα παρακολουθείτε η δραστηριότητα στα στενά και η ανάλυση όλων των εικόνων και δεδομένων που μεταφέρονται από αυτά τα κέντρα θα αναλύονται και θα αξιολογούνται στο κέντρο που θα δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη, ενώ στη συνέχεια όλα αυτά θα μεταφέρονται στην Αθήνα και στις αρμόδιες Αμερικανικές Αρχές αντίστοιχα. Η Τουρκία σε όλες αυτές τις δραστηριότητες των Αμερικανών είναι ο σαφή στόχο. Οι υπάρχουσες εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα πιο προκλητικό καθεστώς κατά της Τουρκίας, καθώς Αθήνα και Ουάσιγκτον ετοιμάζονται να κάνουν νέα βήματα. Διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία τα Υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, καθώς και η Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών της χώρας, MIT, πρέπει να ερμηνεύσουν σχολαστικά κάθε κίνηση που γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Γιατί? διότι Αθήνα και Ουάσιγκτον προετοιμάζουν το έδαφο για ένα επικίνδυνο παιχνίδι στην Ευρασία και στον άξονα βορρά-νότου. Ειδικά τι τελευταίε ημέρε, συχνά γινόνται από την Ελλάδα ξεδιάντροπε δηλώσει αξιωματούχων με στόχο την πρόκληση τη Τουρκία έχοντα την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ δίνω μία συμβουλή προ του Έλληνε. Μην εμπιστεύεστε τι Ηνωμένε Πολιτείε και ειδικά τον Biden. Καταλήγει ο ίδιος. Υπενθυμίζουμε ότι η νέα συμφωνία αμοιβαία τη Αμερική συνεργασία αναμένεται να υπογραφεί από το State Department και το Υπουργείο Εξωτερικών τη Ελλάδα τον προσεχή Οκτώβριο. Δεν γνωρίζουμε αν και πόσο θα επεκτάθει τελικά η χρονική διάρκεια τη σύμβαση, που σίγουρα θα είναι για πέντε χρόνια, αλλά εκείνο που αναφέρουν πληροφορίε είναι ότι οι ένοπλε δυνάμει των ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη επεκτείνονται και σε δεύτερο στρατόπεδο τη πόλη. Συγκεκριμένα μετά από το Καντιλάπτη, όπου ήδη διαμένει κατά καιρού σημαντικό αριθμό Αμερικανών στρατιωτικών, θα υπάρχει παρουσία του και στο στρατόπεδο Γιανούλη. Ήδη μάλιστα προγραμματίζονται και σχεδιάζονται κάποιοι χώροι για τη φιλοξενία τους και η απαραίτητη διαμόρφωσή τους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.